Εμείς τόσο, δηλαδή, από τα Χριστούγεννα και μετά που ξεκίνησε η αποσταθεροποίηση και το πρόβλημα στη ρευστότητα και είμαστε αναπλήρωτοι όλοι από τα Χριστούγεννα, έλεγες όλο και θα τελειώσει, όλο και θα τελειώσει. Τι να πω, ελπίζω πραγματικά να τελειώνει, γιατί έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες για να σωθεί αυτό το κανάλι. Δεν θα ξεχάσω που γράφαμε εκπομπή Μεγάλη Τρίτη και είδα στο ίντερνετ, σε ένα μηδιακό site blog, τραβήχτηκε η πρίζα από το Alter και εμείς γράφαμε εκπομπή και λέω πόσο δεν είναι ανθρώπινο αυτό. Yeah. Είναι ανθρωποφαγές. Κάποιοι άνθρωποι να έχουν την ανασφάλεια για τη δουλειά τους, να είναι εκεί, να προσπαθούν έστω και απλήρωτοι τόσους μήνες να βγάλουν την εκπομπή τους, τη δουλειά τους, να είναι χαρούμενοι, χαμογελαστοί. Και σε μένα δεν ήταν εύκολο να το παίζω τριαλαλό, γιατί το ύφος εκπομπής είναι ψυχαγωγικό. Αλλά πιστεύω ότι το γεγονός ότι έχουν γίνει συστηματικές προσπάθειες όλο αυτόν τον καιρό, απέδειξαν σε όλους αυτούς που βιάστηκαν να βάλουν το λουκέτο ότι ίσως δεν θα μπει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα αυτή την περίοδο? Ότι παλιότερα, στις ανθυρές εποχές της ελληνικής οικονομίας, δεν μιλάμε μόνο για τηλεόραση, ήξερες ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, χάνεις τη δουλειά σου, κάτι θα βρεθεί. Δηλαδή, κάπου αλλού θα δουλέψεις, σε κάποιο κανάλι, σε κάποιο ραδιόφωνο, θα βρεις αν είσαι σε αυτό το χώρο. Τώρα, είναι το άλλο το πρόβλημα, ότι χάνεις τη δουλειά σου και ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και ικανός να είσαι. Μπορεί να είσαι πάρα πολύ ικανός, μπορεί να είσαι πάρα πολύ χρήσιμος, μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλός. Είναι δύσκολο να βρεις αλλού δουλειά. Αυτό το μπλοκάρισμα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα σου πω ότι όλο αυτό το διάστημα που συνομιλούσα και με συναδέλφους και σε κανάλια και σε ραδιόφωνα και σε εφημερίδες, αυτό που με τρομοκρατούσε πιο πολύ είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη απεσιοδοξία. Δηλαδή, το πιο ευίωνο και ευχάριστο σενάριο σε ένα μηντιακό γκρουπ είναι οι περικοπές και οι μειώσεις στους μισθούς. Αυτό δηλαδή θεωρείται και το καλό σενάριο. Αν δεν κλείνει. Ναι. Λες να μου κόψεις τα λεφτά αρκεί να μην κλείσει. Ναι, αρκεί να έχω τη δουλειά μου. Έτσι. Και αυτό ήταν που με τρομοκρατούσε πιο πολύ σε όλο αυτό που περάσαμε. Δηλαδή ότι δεν έπαιρνες κουράγιο από κάποιον. Άκουγες τα δελτία ειδήσεων για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Θα μπει, πέμπτη δόση δεν θα μπει. Θα πάρει, ας πούμε, η θεία μου τη σύνταξη δεν θα την πάρει. Θα κλείσει το κανάλι, δεν θα κλείσει. Όλο αυτό σου δημιουργούσε ένα φόβο, ξέρεις, ασχέτως του δικού σου προβλήματος. Δηλαδή έλεγες, ωραία, πού είμαστε, πού πάμε, θα επιβιώσουμε, θα τα καταφέρουμε. Χαίρομαι που σε βρίσκω χαρούμενη σήμερα. Σήμερα τουλάχιστον. Όταν είχαμε κλείσει να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, ήταν πολύ καιρό πριν. Θυμάσαι. Πάρα πολύ καιρό πριν. Ναι. Και είχαμε πει, της λέω στα Ματίνα, έλα στην εκπομπή λίγο πριν παντρευτείς. Να πούμε και για το γάμο που θα είσαι έτσι. Και σε μια πολύ ευτυχισμένη περίοδο της ζωής σου. Να πούμε, εγώ στο μυαλό μου είχα ότι δεν θα είχαμε να πούμε τίποτα για δουλειά. Δηλαδή, της έλεγα τώρα τι να πούμε για το Alter, κλειστό είναι, να λέμε πάλι για τα προβλήματα. Και έτσι πως τα άφερε τελικά η τύχη, ήρθες στην πρεμιέρα σου. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο θα πούμε περισσότερο. Αν μ' αγαπάς, αγαπώ, δεν είναι όρος μα παιχνίδι για δυο. Τα φετινά της γενέθλια συμπίπτουν με μια διπλή χαρά για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η όμορφη παρουσιάστρια μετά από μια μεγάλη παύση στο ζωντανό πρόγραμμα του Alter επανήλθε δρυμύτερη με την ομάδα της και είναι έτοιμη για πολύ μπλα μπλα. Ναι, είναι αλήθεια. Είμαστε εδώ μαζί σας και πάλι και είμαστε καλά. Και είμαστε πολύ καλά επειδή έχουμε ξανά την ευκαιρία να σας καλωσορίσουμε. Έδινε της αυτό το διάστημα πέρα από τα επαγγελματικά της οι προετοιμασίες για το γάμο της με τον γνωστό ποινικολόγο Θέμη Σοφό. Τη γνωριμία και την εξέλιξη της σχέσης τους την οραματίστηκε πριν από λίγα χρόνια η στενή της φίλη και παρουσιάστρια Φέη Σκορδά. Παντού να σκορδά. Έλα πάμε. Και όλοι να λένε ένα μία στο φως. Εδώ ισχύει το μία στο φως. 100%. Με πρωτοβουλία του Θέμη Σοφού ορίστηκε το πρώτο του ραντεβού και από εκείνη τη μέρα έγιναν ένα ζευγάρι αχώριστο. Τρυφερός, δοτικός, γενναιόδωρος είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που αποδίδει στο μέλλοντα σύζυγό της η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε με τα προβλήματα στο Alter, εκείνος συμπαραστάθηκε ηθικά, υλικά και ψυχικά. Όπως έχει εκμυστηρευτεί σε κοντινά της πρόσωπα, η προσμονή για τη χαρά του γάμου επισκιάστηκε από τις απροσδόκητες εξελίξεις στον τηλεοπτικό σταθμό που εργάζεται. Είναι ο άνδρας της ζωής μου. Εκείνος που με έκανε να ονειρευτώ τον εαυτό μου μανούλα. Έτσι περιγράφει η Σταματίνα το σύντροφό της.
Συγκινήθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση γάμου που της έκανε, καθώς ήταν ο καλύτερος επίλογος μετά από μια κουραστική και δύσκολη μέρα στη δουλειά της. Εγώ θαυμάζω το δυναμισμό της Σταματίνας και είμαι σίγουρος ότι θα ανέλθει σπουδαία βήματα και θα έχει πολύ επιτυχή η πορεία στο χώρο αυτό, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Είδες, άμα δεν με πιστεύει ο άνθρωπός μου. Στις 25 Ιουνίου το ερωτευμένο ζευγάρι θα επισημοποιήσει τη σχέση του στο Μουσείο Νάσουτζικ με τη μελώνυφη παρουσιάστρια να είναι μέχρι στιγμής πολύ χαλαρή, αφού οι προετοιμασίες του γάμου έχουν ήδη μπει στην τελική ευθεία. Γεννημένη στην Αθήνα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πέρασε όμορφα παιδικά χρόνια με τους γονείς της να φροντίζουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανατροφή και τη μόρφωσή της. Διατηρώντας ταξιδιωτικό γραφείο, προσπαθούσαν να μεγαλώσουν εκείνη την αδελφή της, παρέχοντας τις καλύτερες συνθήκες για την εκπαίδευσή τους. Στο ιδιωτικό σχολείο που φοίτησε μέχρι το γυμνάσιο, είχε άριστες επιδόσεις και ήταν σημεοφόρος. Το όνειρο του πατέρα της ήταν να σπουδάσει ιατρική και να γίνει στρατιωτική γιατρός. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, αποφασίζει να κάνει τη δική της επανάσταση. Ζητά από τους γονείς της να τη γράψουν σε δημόσιο σχολείο. Αφήνει το διάβασμα και μοιραία οι βαθμοί της πέφτουν. Στη σχολή του Αντένα σπουδάζει δημοσιογραφία και έχοντας εφόδια τις ξένες γλώσσες, ξεκινά να εργάζεται στο Μακεδονία TV, μεταδίδοντας ειδήσεις από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Δουλειά και ανεμελιά χαρακτηρίζουν τα 4 χρόνια που βρέθηκε στο ΜΑΤ και παράλληλα έγραφε και σε περιοδικά. Ο ξαφνικός χαμός του πατέρα της το 2003 σε τροχαίο θα είναι ένα γερό σοκ για την οικογένειά της. Εκείνη με τη μητέρα και την αδελφή της ενώνονται και γίνονται σαν μία γροθιά για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Το παράπονο της είναι, όπως έχει πει, που δεν πρόλαβε να το εκφράσει και να εξωτερικεύσει την αγάπη που του είχε. Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε τη Σταματίνα στο πάνελ της εκπομπής Πολύ Μπλα Μπλα με τη Φέη Σκορδά. Εκείνο το διάστημα συμμετέχει επίσης στην εκπομπή Showbiz News και παρουσιάζει μόνη της την εκπομπή Μαγειρική στην Κουζίνα. Λίγο αργότερα αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής TV Weekend και φέτος μετακόμισε στη μεσημεριανή ζώνη, κάνοντας με τους συνεργάτες της Πολύ Μπλα Μπλα. Ευχαριστώ πολύ. Μου είπες πριν από τις καλόγριες στο δημόσιο. Τι είναι, πού πήγαινες στις καλόγριες? Πήγαινα στο Σεν Ζωζέφ, στην Πεύκη. Μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Ήταν μόνο κορίτσια εκεί τότε? Ήταν και αγόρια. Αλλά επειδή ήμασταν, ξέρεις, πάνω στην αλλαγή 2-3 χρόνια, ήμασταν 25 κορίτσια και 5 αγόρια. Ήταν δείγμα. Ήσουν από μικρή στις καλόγριες? Ήμουνα σε γαλλικό ιδιωτικό στο δημοτικό, ελληνοελβετική σχολή. Στο Χαλάνδρη και μετά πήγα στις Καλόγριες. Πώς και πήγες σε γαλλικό σχολείο? Η μαμά μου, αν και ποτέ δεν ήμασταν μια οικογένεια, ήμασταν μια μεσοαστική οικογένεια, ναι. Και είμαστε, πάντα ό,τι, ας πούμε, λεφτά έβγαζε, ήθελε να τα επενδύει στα παιδιά της. Να μάθουν ξένες γλώσσες, να τα πάει στο θέατρο. Είχε με την καλή έννοια έτσι αυτό το ψώνιο, να δώσει εφόδια και ρεθίσματα στα παιδιά της. Και ήθελε αυτό το κλασικό, το μπαλέτο γαλλικά πιάνο. Εγώ με το πιάνο δεν το είχα. Πήγα στο γαλλικά και μπαλέτο. Η αδελφή μου στο γαλλικά πιάνο. Μάλιστα. Άρα γαλλικά πρέπει να μιλάς πολύ καλά. Μιλάω πολύ καλά. Στις Καλόγριες, στο Σεν Ζωζέφ, δεν γίνονται κυρίως τα γαλλικά τα μαθήματα? Γίνεται, κάναμε μια μισή ώρα την ημέρα γαλλικά κάθε μέρα. Μια μισή ώρα γαλλική φιλολογία, ναι, και ναι, 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 να κάνατε. Και παρά το γεγονός ότι έφυγα από τις Καλόγριες στην τρίτη γυμνασίου, είχα πάρει το δίπλωμα που μπορείς να διδάξεις. Α, μάλιστα. Πώς και έκανες αυτή τη μεγάλη αλλαγή? Δική σου επανάσταση ήταν, ναι, αυτή? Ήταν δική μου συνειδητή απόφαση. Ήταν ένα καταπληκτικό σχολείο το σχολείο που πήγα, αλλά τότε για εκείνη την εποχή... Όταν σχολείο, ο μπαμπάς ζούσε? Ζούσε, ναι. Ζούσε. Και ήταν και ένα είδος, ξέρεις... Επανάστασης. Επανάστασης, ναι. Στην αυστηρότητά του και ήθελε στον επιβλητικό ή... τρόπο. Δεν ήθελε. Όχι, ο μπαμπάς είχε το όνειρο, το παιδί μου, γράμματα, γιατρός κτλ. Ήταν πάρα πολύ ασφυκτικό για μένα τότε το περιβάλλον σε αυτό το σχολείο. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Σκέψου ότι είχαμε κάποιους κανόνες, ότι δεν μπορούσε να φορέσει αμάνικο μπλουζάκι, δεν μπορούσε να φορέσει φούστα πάνω από το γόνατο. Και εγώ κάποια στιγμή στα 15 μου, όταν άρχισα να μεγαλώνω, όλα αυτά τα μη μου φαινόντουσαν πάρα πολλά.